Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και είμαι από την Ελλάδα. Την χώρα που η ευρωπαϊκή ηγεσία επέλεξε ως το πειραματόζωο της πιο σκληρής λιτότητας. Τα αποτελέσματα της οποίας, ειλικρινά εύχομαι να μην τα ζήσει κανένας άλλος λαός στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την παράνοια του χρέους στην Ευρώπη. Να πάμε σε μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος και να βρούμε μια λύση ανάλογη με αυτή που δόθηκε για τη Γερμανία το 1953, σε μια μοναδική στιγμή αλληλεγγύη στην Ευρώπη, όπου διεγράφει ένα μεγάλο μέρος του χρέους, δόθηκε μορατόριο για την αποπληρωμή του υπόλοιπου και ρήτρα ανάπτυξης. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χρέους με λογική, τότε δεν θα μπορέσουμε να υπερβούμε την κρίση και θα είμαστε διαρκώς μέσα στην ίδια κατάσταση της ύφεσης και της καταστροφής. Πρόγραμμά μας, φίλες και φίλοι, για την άμεση αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, εκτιμούμενου κόστους της τάξεως των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να υψώσουμε αμέσως ασπίδα προστασίας για τα πιο ευάλωτα στρώματα της κοινωνίας. Περιλαμβάνει, πρώτο, παροχή δωρεάν ρεύματος σε 300.000 νοικοκυριά κάτω από το όριο της φτώχειας. Δεύτερον, πρόγραμμα επιδότησης διατροφής με κουπόνια σύντησης σε 300.000 άπορες οικογένειες. Τρίτον, δωρεάν ιατρική περίθαλψη για όλους, δραστική μείωση συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη των πολιτών. Τέταρτον, πρόγραμμα εξασφάλισης στέγης. Στόχος, η εξασφάλιση σε πρώτη φάση 25 έως 30.000 διαμερισμάτων με την επιδότηση του ενοικίου στα 3 ευρώ ανά τετραγωνικά μέτρα. Πέμπτο, στήριξη χαμηλοσυνταξιούχων. Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε 1.262.920 συνταξιούχους που λαμβάνουν σύνταξη ως 700 ευρώ το μήνα. Έκτο, ειδική κάρτα μετακίνησης με τα μαζικά μέσα μεταφοράς. Καθιερώνουμε ειδική κάρτα μετακίνησης με μειωμένη ως συμβολική συμμετοχή για μακροχρόνια άνεργους και όσους διαβιώνουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Έβδομο, καταργούμε την εξίσωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Η λιτότητα είναι και παράλογη και καταστροφική. Το χρέος, προκειμένου να αποπληρωθεί, χρειάζεται γενναία αναδιάρθρωση. Και σε αυτό κανένας σοβαρός αναλυτής σε όλη την Ευρώπη δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει. Και κανείς πια δεν μπορεί να αρνηθεί ότι είναι δίκαιο, λογικό να μπει στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Με βάση αυτές τις απλές και ρεαλιστικές θέσεις, πρώτον, απορρίπτουμε τη λογική των εξωπραγματικών πρωτογενών πλεονασμάτων, που είναι το άλλο όνομα της λιτότητας, που είναι η ίδια η λιτότητα, και παραμένουμε σταθεροί στην επιδίωξη πρωτογενώς ισοσκελισμένων προϋπολογισμών, καθώς και στην ανάγκη εξαίρεσης από τον υπολογισμό του ελλείμματος του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων, προκειμένου να έχουμε ανάπτυξη και επανεκκίνηση της οικονομίας. Δεύτερον, επιδιώκουμε την Συμφωνία για Αναπτυξιακά Εργαλεία. Τρίτον, προστατεύουμε το τραπεζικό σύστημα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εγγυόμαστε τις καταθέσεις των Ελλήνων πολιτών. Τέταρτον, διαπραγματευόμαστε εντός των πλαισίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ευρωπαϊκών Θεσμών, ώστε να επιτύχουμε τη διαγραφή, όπως είπα και πριν, του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους
Η ρήτρα ανάπτυξης στην αποπληρωμή του χρέους. Περίοδος χάριτος, δηλαδή moratorium στην εξυπηρέτησή του. Η εξαίρεση του προγράμματος δημόσιων επενδύσεων από τους περιορισμούς του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για ορισμένη χρονική περίοδο. Η διεκδίκηση μιας νέας ευρωπαϊκής συμφωνίας, αυτό που ονομάζουν πολύ ευρωπαϊκό New Deal, με δημόσιες επενδύσεις για την ανάπτυξη. Η ποσοτική χαλάρωση, να συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με απευθείας αγορά κρατικών ομολόγων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σπάμε ένα μεγάλο απόστημα που υπάρχει στον τόπο. Αυτό το περιβόητο τρίγωνο της διαφθοράς και της διαπλοκής ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα, στην οικονομική ολιγαρχία και στους ιδιοκτήτες των μέσων μαζικής ενημέρωσης και στις τράπεζες και στις τραπεζίτες. Για τα πολιτικά κόμματα, το ΣΥΡΙΖΑ δεσμεύεται να αναμορφώσει το πλαίσιο του τραπεζικού δανεισμού των κομμάτων, να προωθήσει τον πλήρη έλεγχο και την διαφάνεια στα οικονομικά των κομμάτων. Ενεργοποιούμε άμεσα τις ισχύουσες σήμερα διατάξεις των νόμων, οι οποίες πρώτον επιτρέπουν στην Τράπεζα της Ελλάδος ή σε αρμόδιες εισαγγελικές αρχές να διενεργούν ελέγχους για την προέλευση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων ενημέρωσης. Και δεύτερον, ενεργοποιούμε άμεσα τις διατάξεις των νόμων που ισχύουν για όλες τις ανώνυμες εταιρείες και προβλέπουν ότι μια ζημιογόνα επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να λειτουργεί επαόριστον χωρίς να ανακεφαλαιοποιείται. Προκηρύσουμε άμεσα και από μηδενική βάση διαγωνισμό, διαφανή διαγωνισμό για τις άδειες λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην πατρίδα μας. Στο πεδίο των δημόσιων συμβάσεων, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θα αναθεωρήσει το θεσμικό πλαίσιο που της διέπει, σεβόμενη την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι νέες και οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, οι αγρότησες και οι αγρότες έχουν ήδη πάρει την απόφαση να γυρίσουν σελίδα σε αυτόν τον τόπο. Γι' αυτό και στις 25 Γενάρη το δίλημα απέναντι στον ελληνικό λαό είναι καθαρό. Το δίλημα είναι μνημόνιο, συνέχεια μνημονίου ή ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα είναι υποταγή ή αποφασιστική σκληρή διαπραγμάτευση. Το δίλημα είναι λιτότητα ή ανάπτυξη. Ζητάμε τη δύναμη για να κάνουμε την Ελλάδα αυτοδύναμη. Ζητάμε αυτοδυναμία στη Βουλή για να δώσουμε αυτοδυναμία στο λαό μας. Σας καλώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, στις 25 του Γενάρη να ψηφίσετε με το χέρι στην καρδιά και με το βλέμμα στο μέλλον για το ίδιο το μέλλον. Και το μέλλον έχει όνομα και το όνομα λέγεται ελπίδα. Η ελπίδα έρχεται, η ελπίδα θα σαρώσει και αισιοδοξία και θα ξαναχτίσουμε μια Ελλάδα όπως μας αξίζει.